Για να δούμε πώς εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία. Έχουμε συνδεθεί με τον Γιώργο Κρατημένο στη Νέα Σμύρνη. Η Κάτια Φωτιάδου παραμένει στα κεντρικά γραφεία της Χαρλαίου Τρικούπη. Πάντως, Γιώργο, από ό,τι βλέπω πίσω σου, η ουρά εξακολουθεί να είναι μεγάλη στη Νέα Σμύρνη και πλέον σε 20 λεπτά λύγει και η παράταση που δόθηκε. Έτσι είναι, Γιάννη. Συνεχίζουν να είναι δεκάδες οι άνθρωποι εδώ που περιμένουν για να ψηφίσουν για τη νέα ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, νεότεροι, ακόμη και νέοι γονείς. Άνθρωποι με μωρά παιδιά στα καροτσάκια βλέπουμε να περιμένουν υπομονετικά εδώ. Σε κάποιες περιπτώσεις η αναμονή έφτασε και πάνω από τη μία ώρα, όχι για να ψηφίσουν, αλλά για να προσεγγίσουν το κτίριο στο Πολιτιστικό Κέντρο Γαλαξίας εδώ στη Νέα Σμύρνη που βρισκόμαστε. Σε συνομιλία που είχαμε νωρίτερα με τον υπεύθυνο με τον γραμματέα εδώ της τοπικής οργάνωσης, μας έλεγε ότι εφόσον χρειαστεί θα ζητήσει και άλλη παράταση, γιατί είναι αμφίβολο αν μέχρι τις 8, μέσα σε 20 λεπτά, έχουν καταφέρει όλοι να προσεγγίσουν το κτίριο και να ψηφίσουν. Μα είναι προφανές ότι δεν θα προφθάσουν σε 20 λεπτά να μπουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και να ψηφίσουν, Γιώργο. Αποκλείεται. Αυτό μας λένε και εδώ οι άνθρωποι εδώ, που είναι υπεύθυνοι για την εκλογική διαδικασία. Θα ζητήσει νέα παράταση, όπως μας έλεγε ο γραμματέας εδώ της τοπικής οργάνωσης. Στόχος είναι να μην φύγει κανείς από το συγκεκριμένο σημείο χωρίς να έχει ψηφίσει για τη νέα ηγεσία του κινήματος αλλαγής, Γιάννη.